Καταρχήν, σαν ΚΚΕ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλο αυτόν τον κόσμο που στήριξε στους 5 Δήμους που κατεβαίνουμε τη Λαϊκή Συσπήρωση. Για μας ήταν πολύ σημαντικές αναμετρήσεις. Στην Πάτρα έχουμε μια ευρεία, μια μεγάλη νίκη σε ένα μεγάλο δείγμα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ακριβώς ακολουθήθηκε μια κατεύθυνση πάλης λαϊκής αντιπολίτευσης σε ένα Δήμο και στους άλλους Δήμους που δώσαμε μάχη για να μην έχουν υψηλά δημοτικά τέλη, είχαν τα χαμηλότερα στην Ελλάδα, να μην υπάρχουν ανταποδοτικά τέλη, όλα τα παιδιά να πάνε στον παιδικό σταθμό, μια σειρά από ζητήματα λέει, που συγκρουστήκαμε. Και νομίζουμε ότι αυτή η σύγκρουση εκφράζεται και στους άλλους Δήμους και δόθηκε πολύ σημαντική και σπουδαία θα λέγαμε μάχη, γιατί αν δείτε τα ποσοστά και στο Χαϊδάρι και στην Κεσαριανή και στην Πετρούπολη είναι πάνω από 45%. Μιλάμε δηλαδή για μια αναμέτρηση που κρίθηκε σε λεπτομέρειες και αυτό υπογραμμίζει ακριβώς και τη σύγκρουση με πολύ μεγάλα συμφέροντα σε αυτούς τους Δήμους, γιατί είναι στις άκρες της Αττικής και τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι πολύ ισχυρά. Και νομίζουμε ότι τη δώσαμε ανοιχτά, νομίζουμε ότι αυτοί οι λογαριασμοί ανοιχτοί παραμένουν και την επόμενη μέρα στα Δημοτικά Συμβούλια με τους εκλεγμένους μας θα δώσουμε πολύ σημαντική μάχη και ταυτόχρονα έγινε μάχη πολιτική, γιατί εμείς δεν βάλαμε φούμο στους υποψηφιούς μας, δεν τους ονομάσαμε ανεξάρτητους, δήθεν, αντάρτες και διάφορα τέτοια. Ανοιχτά είπαμε ότι είμαστε ΚΚΕ, Λαϊκή Συσπήρωση και ανοίξαμε συζήτηση και νομίζουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος που μας στήριξε, ανεξάρτητα αν πήραμε ή όχι τον Δήμο σε κάθε περίπτωση, είναι μια μαγιά από έναν κόσμο που καταλάβαμε και από τη συζήτηση και από την επαφή μας. Ότι κύριε Παπαδάκη, να πω ότι βλέπουμε στις οθόνες μας την κυρία Μπακογιάννη, Ντόρα Μπακογιάννη, που πηγαίνει στο εκλογικό κέντρο του γιού της, του Κώστα Μπακογιάννη. Ολοκληρώστε αν θέλετε, γιατί ότι είναι μια μαγιά ακριβώς, γιατί απευθυνθήκαμε σε κόσμο ο οποίος διαπιστώνει ότι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ έχει χαμηλές προσδοκίες, δεν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του, δεν μπορούν να το βγάλουν από τη φτώχεια και νομίζουμε ότι μπροστά στις εξελίξεις το κρίσιμο είναι την επόμενη μέρα να μην οδηγηθεί σε νέα διέξοδα και πιστεύουμε ότι πραγματικά η ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι η δύναμη κρούσης την επόμενη μέρα για να αντιμετωπίσει μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που θα προκύψει είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα με τα διάφορα στηρίγματά τους, είτε και με το κοινάλ που βλέπουμε ότι η πολιτική του ήταν αντιλαϊκή, συμμετείχε σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις και συμμετείχαν όλοι, όχι μόνο ο κύριος Βενιζέλος που γίνεται η συζήτηση. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα, ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα θα είναι το κριτήριο μπροστά στην σημαντική αναμέτρηση στις 7 του Ιουλίου.